αιώνας των αιώνων, των ζών δωρεών αξίωση μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Δόξες ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξες, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Υποδεχόμαστε τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημοσθένη Χατζόπουλο. Είμαι πολύ συγκινημένος και είναι κατανοητό όταν βλέπω τους συμπολίτες μου, όταν βλέπω τους φίλους μου, άνδρες και γυναίκες να βρίσκονται εδώ, όταν βλέπω τους συναγωνιστές μου που χρόνια τώρα μαζί μου, μέρα και νύχτα, εγκαταλείποντας τα σπίτια μας, σε κάθε προσκλητήριο νιώθω συγκινημένος, νιώθω υπερήφανος, νιώθω ότι η νίκη είναι πράγματι δική μας, το αισθάνομαι. Νέοι και νέες της Ροδόπης, ροδοπίτησες και ροδοπίτες, αγαπητοί μου συμπολίτες, γυναίκες και άνδρες, φίλοι μου, συναγωνιστές μου, ήρθε η ώρα της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε η ώρα του Κώστα Καραμαλή, ήρθε η ώρα που επιτέλους ο ελληνικός λαός με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα δει να γίνονται πραγματικότητα τα οράματα και οι ελπίδες του. Και πρέπει να γίνει αυτό και να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί με ηγέτη τον άξιο Κώστα Καραμαλή να οδηγήσει τη χώρα γρήγορα, σταθερά και αταλάντευτα στο λιμάνι της ευημερίας, της προόδου και της προκοπής. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει καταγράψει όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού και έχει βρει τις μεθόδους και τις λύσεις τους. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί αυτή τη στιγμή να οδηγήσει τη χώρα σε διέξοδο από τα διέξοδα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα πρόγραμμα ευέλικτο, δυναμικό και ολοκληρωμένο, καταλαμβάνει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Η παιδεία, η γεωργία, η οικονομία, η υγεία, η διοίκηση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, το εμπόριο, η βιομηχανία είναι άξονες που οριοθετούν μια νέα συγκεκριμένη, συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πολιτική και οικονομική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που σαν σκοπό έχει να τονώσει την ελεύθερη οικονομία, να περιορίσει το σπάταλο κράτος, έχοντας όμως πάντα σαν στόχο την κοινωνική προστασία του πολίτη, δηλαδή την προστασία του άνεργου, του ανήμπορου, του φτωχού, του γέροντα, του πρόσφυγα και του άρρωστου. Είναι το πρόγραμμα εκείνο που μπορεί να αζωογονήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα υποδεχμό, με στόχο να μειώσει την ανεργία και να δώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ικανούς να μειώσουν το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της χώρας μας και των υπολείπων 14 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προσπάθεια αυτή βρίσκομαι δίπλα μας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρίσκομαι δίπλα μας εσάς, την αστήρευτη πηγή δύναμης που μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε την καινούργια μας πορεία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, το τέλος της παρακμής ήλθε, το χθες τελειώνει. Είναι φανερό πλέον ότι κάνει καινούργιο έρχεται στην πατρίδα μας. Με την είσοδο στην 21ο αιώνα ανοίγονται νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες για κάθε δημιουργικό άνθρωπο και ήλθε η ώρα να τις αξιοποιήσουμε. Το χθες τελειώνει. Ένα χθες με την ανεργία στο 12% του ενεργού και παραγωγικού
πληθυσμού της χώρας. Ένα χτες με διαλυμένο το σύστημα υγείας, με ράντσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, με ελλείψεις ειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο Κομωτινής, υπολειτουργεί. Υπάρχει επίσκεψη εργαζομένων ιατρικού προσωπικού γιατί δεν καταβάλλονται οι δοδουλευμένες αποδοχές. Αυτό είναι γνωστό σε όλους τους Κομωτινέους, σε όλη την Ελλάδα. Με ελλείψεις σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων, δηλαδή με ένα σύστημα υγείας που είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού λαού. Ένα χθες που οδήγησε τον αγρότη στην απόγνωση και στην εξαθλίωση. Ένα χθες που έκανε πειραματόζωο την παιδεία και έφερε αναστάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα και στους μαθητές. Ένα χθες που τίποτα δεν μπόρεσε να κάνει καλό. Η διαφθορά έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η διαφάνεια αποτελεί προϊόν εν ανεπαρκία. Οι θεσμοί δεν προσφέρουν εγγυήσεις για μια ευνομούμενη πολιτεία. Η ύπαιθρος στενάζει από την απάνθρωπη πολιτική σε βάρος των αγροτών. Ένα κιλό βαμβάκι κοστίζει ένα λίτρο πετρέλαιο. Ναι, πράγματι, η τιμή ενός λίτρου πετρελαίου που καταναλώνει ο αγρότης στις καλλιέργειες του ξεπέρασε τις 200 δραχμές. Όσο δηλαδή κοστίζει σήμερα ένα κιλό βαμβάκι. Το 1990 το πετρέλαιο ήταν κάτω από 60 δραχμές και το κιλό το βαμβάκι έκαμνε πάνω από 300, 330. Σήμερα πλέον οι τιμές αυτές έχουν εξισωθεί. Τα γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα έχουν φτάσει στα ύψη. Οι τιμές όμως των αγροτικών προϊόντων παραμένουν σταθερές ή μειώνονται. Γι' αυτό και οι αγρότες εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους και στρέφονται στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό ερημώνει η ύπαιθρος. Γι' αυτό αυξάνει η ανεργία. Γι' αυτό σήμερα τίποτα δεν είναι καλό. Τίποτα δεν πάει καλά. Χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα σήμερα με τον Κώστα Καραμαλή. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες μου, είμαι από τους ανθρώπους που πάντοτε έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Το θεωρούσα και το θεωρώ υποχρέωσή μου. Θεωρώ δηλαδή υποχρέωσή μου να μιλώ ξεκάθαρα και σταράτα όταν καταθέτω απόψεις, όταν προτείνω λύσεις. Έτσι έμαθα να πολιτεύουμε σε όλη μου τη διαδρομή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ο ρόλος ενός πολιτικού δεν είναι να καταγράφει τα προβλήματα και να τα μεταφέρει απλώς στο κέντρο, στην Αθήνα. Ο ρόλος του πολιτικού είναι να βρίσκει δρόμους, να ανοίγει ορίζοντες, να βρίσκει λύσεις, όχι βέβαια σαν μονάδα, αλλά σαν εκπρόσωπος αυτού του υπέροχου λαού της Ροδόπης, σαν εκπρόσωπος δικό σας. Τότε μόνο αγωνιζόμενος μπορεί ευκολότερα να προωθήσει τις λύσεις αυτές στο κέντρο. Αγαπητοί μου συμπολίτες, αδέλφια μου, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής είναι τόσοι πολλοί όσες είναι οι αποτυχίες και τα λάθη της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου να θέσω ορισμένα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση αυτή για τη νέα εποχή που έφτασε, για το νέο διεθνές περιβάλλον και τις απαιτήσεις του. Είναι επιτυχημένη η διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ? Ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και που πρέπει ανάλογα να αναπτύσσεται στις νέες συνθήκες? Έχουμε εξασφαλίσει το μέλλον στο νέο διεθνές περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι για τον κόσμο του 21ου αιώνα με τις τόσες ευκαιρίες και τις τόσες άλλες απαιτήσεις? Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι ασφαλώς όχι. Ακόμα και ο πιο φανατικός οπαδός του κυβερνώντος κόμματος δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το αντίθετο. Κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η διαχείριση των ιστορικών και εξωτερικών υποθέσεων ήταν η καλύτερη μέχρι σήμερα από την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά και στο θέμα της ΟΝΕ, δηλαδή στο θέμα
της εισόδου της χώρας μας στο ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα δεν μπορεί να απείσει ο απερχόμενος κύριος Πρωθυπουργός. Γι' αυτό καταφεύγει στη γνωστή μέθοδο, στην προπαγάνδα και στην υποκρασία. Είναι αυτονόητο στην προπαγάνδα που θέλει να εμφανίζει το γκρίζο λευκό και το αυτονόητο σαν επιτυχία. Είναι αυτονόητο ότι αν η χώρα μας είχε σωστή διαχείριση και ορθή αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, η χώρα μας θα είχε ήδη εισέλθει στην ΟΝΕ με τις χώρες αυτές που είχαν εισέλθει πρώτες. Τι δεν κάναμε λοιπόν σωστά? Γιατί είμαστε χώρα δεύτερης ταχύτητας? Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία ήταν καλύτερες μας? Ήταν μήπως καλύτερα οργανωμένες? Είχαν δείκτες καλύτερος από μας? Αυτά όμως φαίνεται ότι δεν έχουν για κανέναν σημασία. Γι' αυτό και πανηγυρίζει η σημερινή κυβέρνηση και εμφανίζει την καθυστερημένη πλέον είσοδο σαν επιτυχία. Δεν είναι όμως, αγαπητοί μου φίλοι, μόνο αυτά τα λάθη. Είναι και άλλα πολλά που μας ταλαιπωρούν εξαιτίας της άτολμης και κακής πολιτικής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πού είναι οι κοινωνικές μας αξίες? Πώς κάνουμε πράξη τη βοήθεια του κράτους προς τον δοκιμαζόμενο πολίτη? Νιώθουμε ασφαλείς στους δρόμους και στα σπίτια μας? Έχουμε καλής ποιότητας υπηρεσίες από τους δημόσιους οργανισμούς? Εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες? Οι απαντήσεις που δίνει στα ερωτήματα αυτά ο καθένας από εμάς δεν διαφέρουν, γιατί όλοι μας επιθυμούμε κάτι καλύτερο. Πώς όμως θα κάνουμε το καλύτερο αυτό χειροπιαστή πραγματικότητα? Είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε μια νέα αντίληψη της πολιτικής, μια νέα νοοτροπία στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Μπορεί η παρούσα η κυβέρνηση να φέρει αυτή την αλλαγή? Ως κίνημα αλλαγής, το 1981 κυβερνά αυτόν τον τόπο, με μια μικρή διακοπή. Από τότε όμως συνέχεια. Κάποια πράγματα σίγουρα βελτιώθηκαν, αλλά το μέλλον που όλοι ενηρευθήκαμε δεν ήλθε. Σήμερα όμως η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται μια νέα αλλαγή. Γι' αυτό χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα. Μια νέα πολιτική. Νέα πολιτική σημαίνει ο μέσος πολίτης να γίνει μέτρο των αποφάσεών μας. Μαζί με το διαχρονικό εθνικό συμφέρον πρέπει τα προβλήματα του μέσου Έλληνα να γίνουν άξονας πολιτικής δράσης για την επίλυσή τους. Να γίνει η Ελλάδα ισχυρή. Να γίνουν ισχυροί οι Έλληνες. Γιατί όπως έχει διακηρύξει ο αρχηγός μας, ο άξιος ηγέτης Κώστας Καραμαλής, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυροί Έλληνες. Πώς όμως όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα? Πώς θα αλλάξει το χθες με κάτι καινούριο? Και στην τελευταία ερώτηση δεν διαφέρουν οι απόψεις μας. Η μοναδική λύση, η μοναδική ελπίδα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμά της. Ένα πρόγραμμα που για την ανακούφιση του αγρότη προβλέπει άμεσα τη στήριξή της. Οι βασικές προτεραιότητες για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και ευρύτερα για την περιφερειακή ανάπτυξη προβλέπουν τη θεσμική αναδιάρθρωση του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο γίνεται Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα λειτουργεί σαν εργαλείο σχεδιασμού. Τη μείωση του κόστους παραγωγής με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων που συνεπάγεται μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 40%. Τη μείωση κατά 50% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγροτική χρήση. Τη μείωση του ΦΠΑ από 18% σε 8% για την αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Απαλλαγές και σημαντικές μειώσεις φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης της αγροτικής γης προς τους αγρότες, προκειμένου να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις ασχολίες τους. Την επιδότηση των κτηνοτρόφων με 40.000 δραχμές στο μήνα για να μην εξαφανιστεί η κτηνοτροφία. Τη μείωση του κόστους χρήματος, καθώς τα επιτόκια που προσφέρει η ΑΤΕ, παρά το γεγονός ότι είναι επιδοτούμενα, είναι 2
και 3 μονάδες υψηλότερα από εκείνα που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες. Μία πολιτική κινήτρων που θα στοχεύει σε 5 χρόνια τον υπερδιπλασιασμό των νέων αγροτών. Άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των μητρώων των αγροτών. Τη δέσμευση ότι καταβολές για επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις ή γενικότερα φιλές του κράτους προς τους αγρότες όταν υπερβαίνουν το τρίμηνο θα καταβάλλονται εντόκως. Την εξυγίανση της αγροτικής τράπεζας. Η αγροτική τράπεζα έχει στοιχήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 2-3 εκατομμύρια δραχμές στους Έλληνες πολίτες. Η εξυγίανση της μπορεί να προέλθει μόνο με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την προώθηση της μετοχοποίησης της με προνομιακή διάθεση μετοχών στους αγρότες. Ένας άλλος τομέας που καθημερινά πληρώνει την επιπόλαιη πολιτική της απερχόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια βόλτα ακόμα και στην αγορά της περιοχής μας το αποδεικνύει. Μόνο μέσα στο 1999 70.000 επιχειρήσεις στη χώρα έβαλαν λουκέτο, όπως χαρακτηριστικά και απλά λέει ο λαός μας. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας είναι υπό απεινή διωγμό. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και πρέπει να ξαναγίνουν ο βασικός συντελεστής οικονομικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα το κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεννούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν παραδοσιακά μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή. Αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάμβανε σήμερα έναν άνεργο, θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Τα ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τα εξής. Φορολογική ελάφρυνση, ευελιξία στη χρηματοδότησή τους, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κοινοτικά προγράμματα. Σήμερα το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση. Κίνητρα για τις συγχωνεύσεις. Η ταχύρυθμη και ισόρροπη ανάπτυξη είναι στόχος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και βασική του αρχή, η συνεννόηση, η συνένεση και η σύνθεση. Η συνένωση των δυνάμεων και προσπαθειών είναι η βασική επιδίωξη για την επίτευξη του καλύτερου στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Η δημοσιονομική εξυγίανση, ο περιορισμός των πρωτογενών δαπανών, η μείωση των δαπανών των τόκων, η βαθιά φορολογική μεταρρύθμιση, η μείωση και εξάλληψη των γραφειοκρατικών συναλλαγών, η καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία το 1990 ήταν 3,5%, ενώ σήμερα η επίσημη είναι 12% και η ανεπίσημη εγγίζει το 17%. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων, ο εξυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, η αγροτική ασφάλιση και η ενίσχυση του τουρισμού είναι στόχοι του προγράμματος. Μοχλός ανάπτυξης είναι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είναι πράγματι ο μοχλός ανάπτυξης και για έργα που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Η Εγνατία Οδός έπρεπε να είναι έτοιμη τώρα, το 2000. Δεν θα είναι έτοιμη ούτε το 2004. Το μετρό της Αθήνας έπρεπε να είναι έτοιμο το 1997. Το 2000 όμως θα έχει ολοκληρωθεί μόνο το μισό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήδη καθυστερεί 5 χρόνια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 κινδυνεύουν, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ η ανάγκη επίσπευσης των έργων διηγηθείται από την κυβέρνηση και οι μικροεπενδυτές βρίσκονται εγκλωβισμένοι και σε απόγνωση. Η περιφέρεια και ειδικότερα η Ροδόπη μας καθημερινά φθήνει. Η εγκατάλειψή της μέχρι και με τη μέρα με τη μέρα γίνεται οντονότερη. Ένα τμήμα της Εγνατίας, μήκος 26 χιλιόμετρων, θα έλεγα το μοναδικό στην Ελλάδα, εγγενιάστηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, σαν να έγινε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Η επαρχιακή μας οδοποιία είναι η χειρότερη στην Ελλάδα. Οι αγρότες μας μέσα στο γενικό κλίμα έχουν εγκαταληφθεί και βρίσκονται σε απόγνωση.
Το νοσοκομείο Κομωτινής υπολειτουργεί με λήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπως ανέφερα και παραπάνω. Η τεχνολογία δεν το αγγίζει. Τα έργα υποδομής στον αθλητισμό ανύπαρκτα. Το πανθρακικό στάδιο Κομωτινής βρίσκεται στο γνωστό στάδιο της ανυπαρξίας. Τα αθλητικά σωματεία υποβιβάζονται κάθε χρόνο και σε κατώτερη κατηγορία, επειδή δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι να αθληθούν οι νέοι και οι νέες μας. Στη βιομηχανική περιοχή έμειναν μόνο μερικές βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν και αυτές με χίλια όσα μύρια εμπόδια και προβλήματα. Η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του κυρίου Αρσένη άρχισε χωρίς οι σχολικές αίθουσες και η απαιτούμενη τεχνολογία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. Η αγροτική οδοποιία εγκαταλείφθηκε και οι αγρότες μας δεν μπορούν να οδηγηθούν στους αγρούς τους σε περιόδους βροχοπτώσεων. Μελέτες οδικών έργων χωρίς πρόβλεψη κόμβων αποκόπτουν από τη σύνδεση με οδικές αρτηρίες χωριά που μέχρι τώρα είχαν ζωντάνια και προκοπή. Το Παλάδιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι κακοτεχνίες των δημόσιων έργων στην περιοχή μας δημιουργούν πόνοιες για συνελλαγές κάτω από το τραπέζι. Ο τουρισμός στην περιοχή μας ανύπαρκτος. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης συνεχίζει την ολοκλήρωσή του με ρυθμό χελώνας, σε αντίθεση με πανεπιστήμια που ενώ ιδρύθηκαν αργότερα από το δικό μας, έχουν ολοκληρώσει ήδη τις κτηριακές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Σε αυτήν την εγκαταλειμμένη Ροδόπη και στο λαό της θέλω να διαθέσω όλες τις ψυχικές μου και σωματικές δυνάμεις. Όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια, ήθος, με αγωνιστικότητα στάθηκα δίπλα σας. Από το 1974, σαν απλό τότος του κόμματος στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, με αναδείξατε με τη δική σας στήριξη μέχρι και πρόεδρο και στο υψηλότερο αξίωμα της ΝΟΔΕ. Πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Και αυτό αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή. Δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ μου για την ώρα και τη μέρα του αγώνα. Άφηνα γυναίκα και παιδιά σε κάθε προσκλητήριο. Δούλεψα σκληρά, όσο σκληρά δούλεψα και για την επαγγελματική μου καταξίωση. Καταγόμενος από πολύ φτωχή αγροτική οικογένεια, από μικρός έμεινα μόνος μου, επειδή λόγω της φτώχειας μας οι γονείς μου αναγκάστηκαν το 1958 να μεταναστεύσουν στη Γερμανία. Τότε ήμουν μόλις 8 ετών και επέστρεψαν το 1977, όταν ήμουν ήδη 27. Πλάστηκα μέσα στην ανέχεια, τη μιζέρια, αλλά ποτέ μου δεν υπέστειλα τη σημαία του αγώνα της ζωής. Τίμησα τον ιδρώτα των συγχωρωμένων γονέων μου, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσα μόνος μου, παρέα μόνο με τον κατά 2 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό μου. Βίωσα δύσκολες μέρες, ένιωσα στο πετσί μου τη φτώχεια, την αδικία και τη διάκριση, αλλά αγωνίστηκα και αγωνίζομαι και σήμερα, γιατί πιστεύω ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία, αυτός που θέλει, αυτός που έχει πίστη, αυτός που εργάζεται, μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει αυτό που ζητά. Σταθερά χαρακτηριστικά της μέχρι σήμερα πορείας μου ήταν η σύνεση, η μετριοπάθεια και η ποιότητα. Δεν ήλθα σε συγκρούσεις παρά το γεγονός ότι πάντα είχα το θάρρος της γνώμης και της κοινοποίησης αυτής γνώμης στα αρμόδια όργανα και στους πολίτες. Δεν πριώνησα ποτέ κανενός στην καρέκλα και δεν λασπολόγησα κανέναν. Δεν έκανα ζημιά στην τοπική κοινωνία και στην παράταξη προκειμένου να χαλιναγωγήσω τους οπαδούς και τους ψηφοφόρους για ίδιο όφελο. Εξάλλου ποτέ δεν με διακατήχε καθεστωτική αντίληψη στην εν γέννη συμπεριφορά μου. Έχω όμως το δικαίωμα, σαν υποψήφιος βουλευτής, να διεκδικήσω μαζί με τη μάχη που δίνω πρωτίστως για την νίκη της παράταξης και την ψήφο του λαού της Ροδόπης. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι βέβαιη και η εκλογή 2 βουλευτών στο Κοινοβούλιο συνακόλουθη. Δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των ψήφων σε κάθε υποψήφιο, αλλά το σύνολο των ψήφων του κόμματος στην επικράτεια. Δεν είναι ανάγκη να είσαι υπουργός ή υφυπουργός για να βοηθήσεις τον τόπο. Η Πελοπόννησος είχε και έχει σε κάθε κυβέρνηση πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς. Παρά τα αυτά όμως,
περιφέρεια αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον οικονομικό μαρασμό. Δεν είναι συνεπώς οι τίτλοι και τα αξιώματα που δίνουν τη δυνατότητα να βοηθήσει τον τόπο. Είναι η θέληση, η αγάπη για τον τόπο και να η διάθεση να αγωνιστείς για αυτόν και τα προβλήματά του. Αυτή η διάθεση δεν μου λείπει. Ήμουν πάντα κοντά σας. Ήμουν και είμαι ένας από εσάς και έτσι θα συνεχίσω να είμαι. Θα αγωνιστώ για τα οράματα του λαού της Ροδόπης. Θέλω η Ροδόπη και η Θράκη να γίνουν εμπορικό σταυροδρόμι των δύο Ηπείρων και το κέντρο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Θα αγωνιστώ για την επίλυση των δικαίων προβλημάτων των αγροτών. Θα αγωνιστώ για ένα καλύτερο σύστημα υγείας και ένα καλύτερο νοσοκομείο στην πόλη μας. Θα αγωνιστώ για την αποκατάσταση κάθε αδικίας. Για τον διορισμό των επιτυχώντων και μη διοριστέντων. Για τον διορισμό των μη διοριστέντων υπαλλήλων των οργάνων της αγροφυλακής. Έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Έχουν δικαιωθεί και η σημερινή κυβέρνηση από το 1993 δεν τους διορίζει. Πιστεύω ότι με μοχλό ανάπτυξης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και την άμεση σύνδεση με την τοπική κοινωνία και τη Ροδόπη μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ολοκλήρωση. Πιστεύω σε μια Ροδόπη με έργα υποδομής στο βιομηχανικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό τομέα, στην ολοκλήρωση του Πανθρακικού Σταδίου, στην ανέγερση ενός κλειστού γυμναστηρίου που θα δίνει την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να αθλούνται. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλα αξιώματα. Ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος Φίλιππος Αμυρίδης έκανε σαν δήμαρχος ένα κλειστό γυμναστήριο. Μόνο ο Δήμος Ξάνθης από μόνος του. Πιστεύω σε μια Ροδόπη με τον κάτοικό της να αισθάνεται ίσως με τους υπόλοιπους Έλληνες και υπερήφανος για τον τόπο του, χωρίς η απόσταση από το κέντρο να αποτελεί μειονέκτημα. Πιστεύω σε μια Ροδόπη με έργα προόδου, ευημερίας και ανάπτυξης, χωρίς η θρησκεία, η γλώσσα να αποτελεί εμπόδιο στην ειρηνική συμβίωση των κατοίκων της. Πιστεύω σε μια Ροδόπη που ο ιδρώτας των αγροτών δεν θα πηγαίνει χαμένος από τις αποφάσεις και την αδιαφορία του κέντρου. Μια Ροδόπη που θα διεκδικεί αυτά που της ανήκουν, χωρίς παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Πιστεύω σε εσάς τους απλούτες πολίτες της Ροδόπης που κατοικείτε εδώ και φυλάσσετε θερμοπύλες. Πιστεύω σε μένα γιατί είμαι ένας από εσάς και είμαι υπερήφανος που έχω μαζί μου εσάς, τους απλούς ανθρώπους του Μόχου. Πιστεύω σε εσάς και μόνο σε εσάς θα λογοδοτήσω. Δεν οφείλω τίποτα σε κανένα, γιατί δεν άπλωσα το χέρι σε κανένα. Πιστεύω στη Νέα Δημοκρατία και στο πρόγραμμά της. Πιστεύω στον αρχηγό της, τον Κώστα Καραμαλή. Πιστεύω στο νέο ξεκίνημα που όλοι οι Έλληνες μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Πιστεύω σε μια Ελλάδα καλύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαι πολύ συγκινημένος. Για πρώτη φορά εκτός κειμένου η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη σε Ομόνια βαδίζει στην πορεία της νίκης. Ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος, ο Μισοτάκης, ο Εύερτ μαζί με τον άξιο ηγέτη μας είναι όλοι μας μαζί. Και ο Γιώργος ο Σουβλιάς, τον οποίον εκτιμώ αφάνταστα και του οποίου, στο οποίο τη διαγραφή ήμουν αντίθετος, είναι μαζί μας. Επειδή είναι άνδρας, επειδή έχει παλικαριά, είχε κάνει μια δήλωση ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη. Τήρησε το λόγο του, αλλά άμεσα οι συνεργάτες του σήμερα είναι υποψήφιοι βουλευτές και είναι μαζί μας. Θα είναι μετά τις εκλογές. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ένα από τα πρώτα στελέχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτός είναι ο ένας από τρεις, ο πιο μικρός μου. Έχω άλλους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αριστερά από την εξέδρα υπάρχουν γλυκά. Μπορείτε να κεραστείτε. Είναι λίγο πάνω με το παιδί.
το πήρε. Καλή. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, το είδατε κι εσείς. Δεν νομίζω να έγινε άλλη τέτοια συγκέντρωση, τέτοιο πλήθος και τέτοιο παλμό. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν αντανακλά μόνο στο πρόσωπο μου, αντανακλά γενικότερα στην ίδια της παράταξης, αντανακλά στο ότι οι νεοδημοκράτες και όλος ο λαός της Ροδόπης είναι έτοιμοι πλέον και αποφασισμένοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και να την αναδείξουν στις 9 του Απρίλη κυβέρνηση. Αλλά εσύ είναι και το κύριο Σεφιά, το βλέπεις, δεν θα ανέφερε κανένας άλλος στην Δημοκρατία. Αυτά που είπε ο κύριο Σεφιά, ισχύουν. Εγώ τολμώ και το αναφέρω. Εκτιμώ τον άνθρωπο και τον πολιτικό. Συνεπώς δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Έχω μία εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, γνωρίζω ότι είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία, τον αγαπώ και τον τιμώ και έπρεπε να πω αυτά τα λίγα. Μόνον αυτά τα λίγα και ήταν λίγα θα έλεγα αυτά που είπα.